Λοιπόν, Ισμήνη, ήρθες για να μας δείξεις πώς θα αποκτήσουμε μεγάλα και σαρκώδη χείλη. Πώς θα αναδείξουμε τα χείλη που ήδη έχουμε. Το στόχος δεν είναι να έχουμε όλες μεγάλες και σαρκώδη, όσο μπορούμε πιο πολύ να τα αναδείξουμε. Πολύ ωραία. Αλλά πριν, θέλω λίγο να μιλήσουμε για τα καλλιστεία, γιατί δεν μας άφησαν έτσι στον καναπέ. Να πούμε δύο κουβέντες. Εγώ την παρακολουθούσα στο Instagram που βγάζεις φοβερές φωτογραφίες. Ανέβασα πολύ. Ναι, είναι κόσμος που το παρακολουθεί και ήθελα να βλέπουν πράγματα από εκεί. Προσπάθησα να τους κρατώ ενήμερους όλους. Πόσο καιρό έμεινες εκεί, ένα μήνα. 22-23 μέρες. Σχεδόν ένα μήνα. Ναι. Βγήκε τελικά η Miss Κολομβία. Ναι, κάθε χρόνο σχεδόν. Ναι, είναι Βενεζουέλα. Η Κολομβία δεν είχε βγει τα τελευταία χρόνια. Η Βενεζουέλα βγαίνει πολύ. Βγαίνει ήταν δίκαιο ο τίτλος, δηλαδή ήταν η πιο όμορφη, όντως. Η πιο όμορφη από όλες, ίσως όχι, αλλά ήταν από τις ομορφότερες. Η πιο όμορφη ποια ήταν για σένα. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι η Ρωσίδα ήταν πιο ωραία. Η Σερβία ήταν πολύ όμορφη. Και η Σερβία ήταν συγκάτοικό μου. Η Ρωσίδα πήρε τίτλο. Όχι, δεν πήγε καν. Ούτε αυτή. Άρα αυτό αποδεικνύεται οι πιο όμορφες μείναν απ' έξω. Σ' αρέσει η Ρωσίδα. Αυτό είναι κανένα. Σ' αρέσει. Είπε ότι ήταν η Ρωσίδα. Σε σένα τι χάλασε. Εσύ ήσουν μέσα στα φαβορί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώ γίνεται αυτό να είσαι μέσα στα φαβορί. Ήμουν μέσα στα φαβορί στα προγνωστικά. Που τα προγνωστικά συνήθως δεν παίζουν ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Επειδή δεν ψηφίζει ο κόσμος όπως ψηφίζουν για τα προγνωστικά, ψηφίζουν κάποιοι συγκεκριμένοι κριτές. Ανάλογα το προσωπικό του γούστο. Λέγεται ότι παίζονται διάφορα συμφέροντα. Είναι όντως αλήθεια. Το έχω ξαναπεί. Δεν παρατήρησα εγώ κάτι για να είμαι ειλικρινής. Ακούω πολλά, αλλά δεν είδα κάτι που να μπορώ να πω ότι. Εσύ κάτι ήταν στημένο. Πέρασα πάρα ήταν πολύ ωραία. Τι κάνατε, σηκώνατε τον πρωί μέχρι να γίνουν διαγωνισμό για τόσες μέρες, τι κάνατε. Σηκωνόμασταν το πρωί για να βάλουμε. Να φτιάξουμε τα μαλλιά μας, να βαφτούμε, να αντιθούμε. Έπρεπε να είμαστε συνέχεια στην εντέλεια όλα. Και μετά πηγαίναμε σε διάφορα event. Άλλες φορές ήταν των χορηγών, άλλες φορές ήταν κάποιο φιλανθρωπικό. Ανάλογα τι μας είχαν στο πρόγραμμα κάθε μέρα, ήμασταν συνεχώς στο τρέξιμο από τις 5 η ώρα το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε μέρα. Ναι. Κοιμόμασταν πολύ λίγο, εγώ αρρώστησα κιόλας. Κάποιες κοπέλες, κάτι λιποθυμίες, κάτι τέτοια είχαμε επεισόδια. Εντάξει, από την κούραση. Έτσι, από την κούραση ναι. Είναι αλήθεια, δεν τρώγατε βέβαια και όπως θα θέλατε. Εγώ φάτε. Μια χαρά έτρωγα, δεν ξέρω. Λέω, δεν προσέχανε γενικά όλες τις κοπέλες. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Δεν πήγατε για διακοπές εκεί πέρα, πήγατε για κάποιο σκοπό. Ναι. Λέγεται ότι ο πατέρας σου θα είναι να ασχοληθεί με το modeling. Είναι αλήθεια, γιατί είναι λίγο σπάνιο αυτό σαν φαινόμενο ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς μου είναι ανοιχτόμυαλος γενικά και. Ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, γιατί ποτέ δεν με πίεσε σε τίποτα. Δεν με ενθάρρυνε όσον αφορά τα καλλιστεία. Δεν ήξερα ότι. Με τα καλλιστεία, γενικά με το μόντελ. Ναι, μου έλεγε μικρή διάφορα πράγματα, αλλά δεν μου είπε ποτέ, κάνε αυτό.